Κύριε Χαραλάμπος, πολύ καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, η αλήθεια να λέγεται, επειδή μιλήσαμε και την Τρίτη στο τηλέφωνο και ήμουν αρκετά αναστατωμένη εγώ προσωπικά με, το ότι, με την είδηση, θέλω εσείς να μου πείτε ποια ήταν η αντίδρασή σας όταν ακούσατε αυτή την είδηση, κύριε Χαραλάμπος. Ασφαλώς και για μας δεν ήταν καθόλου ευχαριστή είδηση. Πρώτα απ' όλα να υπάρχει εξάσκηση βίας σε σχολείο και μάλιστα μπροστά σε παιδιά. Ακριβώς από την πρώτη στιγμή που πληροφορηθήκαμε το γεγονός, ενημερωθήκαμε από το σχολείο για τα γεγονότα. Ασφαλώς δεν θα τα περιγράψουμε από τον αέρα. Εντάξει, τα περιέγραψα εγώ, κύριε Χαραλάμπου, στην Τρίτη, γιατί... Επειδή δεν είμαστε παρόντες, δεν μπορούμε να ξέρουμε... Όχι, βάση της αστυνομίας δεν είναι ότι, βάση της καταγγελίας ήταν η... Εντάξει, υπάρχει μια καταγγελία που πρέπει να διερευνηθεί. Εκείνο που είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, θα έπρεπε να μην είχε συμβεί. Δυστυχώς έχει συμβεί και ακριβώς εμείς ως που έβλεμε ότι είναι υποχρέωση της αστυνομίας από τη στιγμή που υπάρχει καταγγελία να το διερευνήσει πλήρως. Αλλά εξίσου είναι και σημαντικός ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα πρέπει να κάνει την δική του έρευνα. Εξ όσων γνωρίζω, έχει ήδη ξεκινήσει. Ναι. Για να μπορέσει να διαφανεί το τι ακριβώς έχει συμβεί και αν υπάρχουν ευθύνες. Που φαίνεται να υπάρχουν ευθύνες, να αποδοθούν εκεί που πρέπει. Κύριε Χαραλάμπους, τέτοιου είδους δεν έχει κανένα ρόλο να προστατεύσει τέτοιες συμπεριφορές όπου υπάρχει εξάσκηση βίας προς τον οποιοδήποτε. Για όνομα του Θεού, είμαι σίγουρη, δεν ήθελα να μου το πείτε από την άποψη ότι ήμουν σίγουρη ότι τέτοια περιστατικά ούτε τα κουκουλώνουμε, ούτε τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας να κάνει όλες τις ενέργειες που πρέπει για να μπορέσει το σχολείο να επανέλθει στην ομαλότητα. Ως ΠΟΕΔ, κύριε Χαραλάμπου, θέλω να μου πείτε τέτοια περιστατικά, πώς πιστεύετε ότι είναι καλύτερο να αντιμετωπίζονται, σε περίπτωση βεβαίως πάντα που διαπιστωθεί ότι όντως συνέβη κάτι παρόμοιο τέλος πάντων και άλλα που συνέβησαν κατά το παρελθόν. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το προβλέψει κάποιος. Όχι να το προβλέψει. Η δική σας θέση. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια περιστατικά. Όχι είναι πρόβλεψη. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι έρευνες που έπρεπε να γίνουν. Έτσι ώστε τα άτομα που ευθύνονται ή το άτομο που ευθύνεται να έχει και τις ανάλογες συνέπειες. Ναι, να σας ρωτήσω. Ξέρετε, οι ανάλογες συνέπειες, δηλαδή τι μου λέτε, ότι πρέπει να φύγει από τα σχολεία, να σταματήσει να διδάσκει. Αυτό δεν είναι δουλειά δική μου, είναι θέμα πλέον του Υπουργείου Παιδείας. Υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν νομοθεσίες οι οποίες προβλέπουν συγκεκριμένα πράγματα. Εάν λοιπόν μέσα από την έρευνα θα διαφανεί ότι υπάρχει ευθύνη σε κάποιον εκπαιδευτικό για σοβαρό παράπτωμα, υπάρχουν οι πειθαρχικές ευθύνες, υπάρχουν οι διαδικασίες. Και υπάρχουν και αποφάσεις. Προβλέπετε, υπάρχει μέσα σε αυτά και προβλέπετε καθόλου να μείνει εκτός σχολικών αιθουσών, όχι για ένα διάστημα, αλλά διαπαντός, έχει ξαναγίνει, ξέρετε κάτι παρόμοιο. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις, πολύ λίγες ευτυχώς, που αναγκάστηκε το Υπουργείο Παιδείας να απομακρύνει εκπαιδευτικούς από τη θέση τους. Ναι, γιατί υπάρχει και το άλλο, κύριε Χαραλάμπους. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο περιστατικό, για άλλα όμως περιστατικά που απασχόλησαν στο παρελθόν, που μεταφέρονται οι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή, υπάρχει θέμα σε ένα σχολείο, υπάρχει πρόβλημα, το βλέπουμε και εκείνο που κάνουμε είναι να μεταθέτουμε τον εκπαιδευτικό σε ένα άλλο σχολείο. Ναι, σας λέω, είναι θέμα καθαρά του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή δεν έχει εμπλοκή η ΠΟΕΔ, ούτε και η ΠΟΕΔ αποφασίζει για τέτοια πράγματα. Όχι απόφαση, απλώς η εμπλοκή σας θα ήταν προς το καλύτερο για να υπάρχουν μόνο οι καλοί εκπαιδευτικοί στα σχολεία μας. Έχουμε ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές το Υπουργείο Παιδείας ότι εκεί και όπου υπάρχει πρόβλημα, έχει το δικαίωμα με βάση νομοθεσία να ενεργήσει και να πάρει τις αποφάσεις που πρέπει. Με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, πού είμαστε, κύριε Χαραλάμπους, ξέρετε. Υπάρχει καθυστέρηση. Εμείς ως ΠΟΕΔ επανειλημμένα ζητήσαμε από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει το θέμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Mm-hmm. Είναι και για μας ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Το ζητούν και τα μέλη μας. Και ακριβώς περιμένω από το Υπουργείο Παιδείας να συνεχίσει μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια και η απολωστή φορά μείνει στη μέση χωρίς τη δική μας ευθύνη. Σε ό,τι αφορά το θέμα της αξιολόγησης, θέλω να μου πείτε τι προβλέπετε, δηλαδή πώς αξιολογείται ένας εκπαιδευτικός. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Κάθε 2-3 χρόνια γίνεται αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από επιθεωρητή με βάση την νομοθεσία. Ο εκπαιδευτικός δέχεται επισκέψεις του επιθεωρητή στην τάξη, τώρα που διδάσκει, 3-4 φορές το χρόνο.
και εκεί γίνεται η αξιολόγηση του. Και μπαίνει μια είτε περιγραφική βαθμολογία ανάλογα με την ηλικία, είτε αριθμητική βαθμολογία, η οποία στη συνέχεια τα επόμενα 2-3 χρόνια αναθεωρείται ανάλογα με την κατάσταση. Εκείνο που φταίει, να σας πω, δεν είναι ακριβώς το σύστημα που υπάρχει σήμερα αξιολόγησης. Σίγουρα έχει κενά και μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά, ναι. Αλλά εκείνο που έχει πρόβλημα για μένα είναι, αν θέλετε, ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε το σχέδιο αξιολόγησης από την υπηρεσία. Δηλαδή, εάν, όπως βλέπουμε και στη δημόσια υπηρεσία, να ανακοινώσεις ότι όλοι είναι άριστοι κλπ. Είναι θέμα καθαρότητα του Υπουργείου Παιδείας, από τη στιγμή που αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς, να δώσει και την πραγματική εικόνα του κάθε εκπαιδευτικού. Αυτή η πραγματική υπάρχει ο κανονισμός, ναι. Και με τον κανονισμό που έχουμε σήμερα θα μπορούσε το Υπουργείο Παιδείας να κάνει καλύτερη δουλειά. Ελέγχεται όμως μόνο με βάση τα όσα γνωρίζει σε σχέση με την ύλη και όλα αυτά, ή ο εκπαιδευτικός περνάει και από, ξέρω εγώ, να τον δει ένας άνθρωπος, ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος, ένας κοινωνικός. Ασφαλώς δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, εκτός και αν υπάρχει σοβαρό ιατρικό θέμα που δεν έχει να κάνει με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Η αξιολόγηση γίνεται στη βάση το τι διδάσκει και πώς είναι, ποια είναι η παρουσία ενός εκπαιδευτικού σε ένα σχολείο, mm-hmm. τη χρονιά που αξιολογείται. Υπάρχει η αξιολόγηση και από τη διεύθυνση του σχολείου και από τον επιθεωρητή. Και αν είναι καλό στη δουλειά του και αν ξέρει την δουλειά του και αν ξέρει την ύλη του, αλλά μπαίνει και μπουκάρει σε μια αίθουσα και αρχίσει να χτυπάει, ας πούμε, μια άλλη καθηγήτρια, μια άλλη δασκάλα. Αυτό είναι ξεκάθαρο και αυτό επηρεάζει ασφαλώς και την βαθμολογία του. Αλλά ποια βαθμολογία, όταν φτάσουμε να χτυπάμε ο ένας τον άλλον εκπαιδευτική, δεν τίθεται θέμα για μένα τουλάχιστον, κύριε Χαραλάμπος, βαθμολογία. Ξεκαθαρίσαμε από την αρχή ότι αυτό είναι άλλο θέμα, δεν είναι θέμα αξιολόγησης. Η συμπεριφορά κάποιου, εάν φεύγει από τα πλαίσια τα επιτρεπτά και αυτά που πρέπει μια συμπεριφορά που πρέπει να έχει κάποιος, ασφαλώς και θα κριθεί πλέον με άλλες διαδικασίες, όπως αυτή που βλέπουμε τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή έγινε ένα σοβαρό περιστατικό. Κάποιος εκπαιδευτικός εμπλέκεται σε ένα τέτοιο σοβαρό εκπαιδευτικό, υπάρχουν διαδικασίες και το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να ενεργήσει μέσα από την νομοθεσία και να πάρει τις αποφάσεις που πρέπει. Μάλιστα. Τώρα, να σας πάω και λίγο σε ό,τι αφορά την πανδημία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά κρούσματα σε πολλά και διαφορετικά σχολεία. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα ακολουθούνται, όχι από την πλευρά μόνο των εκπαιδευτικών. Ναι. Γενικότερα, υπάρχουν όλα τα μέσα εκείνα που να γίνονται οι απολυμάνσεις, τα θρανία, στις καρέκλες, στις τουαλέτες, στα σχολεία. Ναι, τα πρωτόκολλα υπάρχουν. Διαδικασίες τηρούνται. Σας λέω ότι στα σχολεία τηρούνται περισσότερα από κάθε άλλη χώρο τα πρωτόκολλα στα σχολεία. Ασφαλώς από την αρχή της χρονιάς τονίσαμε ότι αν οι μαθητές στην τάξη ήταν λιγότεροι, θα μπορούσε να τηρηθούν πιο εύκολα πρωτόκολλα και να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας. Υπάρχει επίσης το θέμα με τα θρανία, τα μονά, τα οποία ακόμη εμπολείς δεν ήρθαν. Τα οποία θα βοηθούσαν την κατάσταση. Όμως τώρα στα σχολεία, από ό,τι έχουμε προσέξει μέχρι σήμερα, ευτυχώς δεν υπάρχει διασπορά του ιού μέσα στα σχολεία, αλλά τα κρούσματα προέρχονται από έξω προς τα μέσα. Με αποτέλεσμα να αναγκάζονται τα σχολεία είτε να κλείσουν κάποια τμήματα, είτε ακόμα και ολόκληρο σχολείο, εάν η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη. Η πρόθεση δική μας και η προσπάθειά μας είναι τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά για πάρα πολλούς λόγους. Όμως χρειαζόμαστε και την ανάλογη βοήθεια από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας για να μπορέσουν ακριβώς οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί με τον Υπουργό Παιδείας, έχω να σας πω. Είχαμε ραντεβού γύρω στις 8 παρά. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε για να μας απαντήσει σε πάρα πολλά από αυτά. Σε ό,τι αφορά την εξαποστάσεως εκπαίδευση για τις μικρότερες ηλικίες, έχουμε αλλάξει κάτι, ενώ για πρώτη Δευτέρα, τρίτη Τετάρτη. Όχι, πρώτη Δευτέρα και τρίτη τάξη και με την τελευταία κύκλο του Υπουργείου Παιδείας, εκείνο που προβλέπεται είναι να γίνει εξαποστάσεως εκπαίδευση με ασύγχρονη εκπαίδευση κατά κύριο λόγο, γιατί ακριβώς η ηλικία των παιδιών δεν επιτρέπει κάτι άλλο τη δεδομένη στιγμή, αλλά και η τεχνολογική υποστήριξη που υπάρχει στα σχολεία δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να ήταν. Επίσης, ούτε και οι μαθητές αυτής της ηλικίας έχουν τα κατάλληλα μέσα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Έχει προστεθεί τετάρτη τάξη στην σύγχρονη εκπαίδευση. Είδαμε σύγχρονη εκπαίδευση το προηγούμενο διάστημα στην πέμπτη και έκτη τάξη. Τώρα έχει προστεθεί και τετάρτη τάξη. Εκεί βέβαια θα γίνεται. Εκεί και όπου προβλέπεται η εξαποστάσεως εκπαίδευση, όταν κλείσει ένα τμήμα ή ένα σχολείο, με κάποια μαθήματα ασφαλώς να μην περιμένει κανείς ότι
Ό,τι θα γινόταν στο σχολείο το πρωί από η ώρα 7.30 μέχρι ώρα 1 θα γίνεται μέσα από το κομπιούτερ, είναι αδύνατο αυτό, ούτε και εκπαιδευτικά προβλέπεται. Θα γίνονται κάποια μαθήματα διαδικτυακά σε 20 λεπτή βάση, 4 φορές την μέρα, 4 δηλαδή 20 λεπτές περιόδους. Ναι. Αλλά σίγουρα να μην αναμένει κανείς ότι μπορεί να αποκριθεί αυτή η εξαποστάσεις διδασκαλία στην πραγματική διδασκαλία που έχουμε μέσα στην τάξη. Δεν είναι το ίδιο. Σίγουρα απλά δεν είναι, το ίδιο. Είναι μια προσπάθεια να απαυληθούν τα προβλήματα. Σίγουρα δεν είναι το ίδιο, αλλά εντάξει, γιατί μετά θα χάσουμε τη χρονιά, έτσι δεν ασφαλώς, είναι. Ασφαλώς, ασφαλώς. Δηλαδή, θα πρέπει να κρατάμε όσο μπορούμε τα λουριά για να μην χάσουμε την χρονιά. Ασφαλώς, έχετε δίκιο, έτσι είναι. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Χαραλάμπους, θα επανέλθουμε στο θέμα και σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και στο περιστατικό. Το συγκεκριμένο που συνέβη προχθές, είναι πράγματα που πραγματικά δεν θέλουμε να βλέπουμε και εμείς τους εκπαιδευτικούς τους έχουμε στο μυαλό μας πολύ διαφορετικά. Δηλαδή ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι και ο μέντορας, πρέπει να είναι ο άνθρωπος τον οποίο τα παιδιά θα βλέπουν και θα θαυμάζουν, να θέλουν να μιμούνται. Ο δάσκαλος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να κάτσει και με το παιδί και να μιλήσει και να λύσει και αν θέλετε και δικά του προβλήματα που έχει και οικογενειακά προβλήματα που έχει. Παλαιότερα λέγαμε ότι βλέπαμε τον εκπαιδευτικό σαν τον συμβουλάτορά μας. Δεν θέλω να βλέπω τον εκπαιδευτικό εκεί που παίρνω το παιδί μου σχολείο να δέρνεται με άλλον εκπαιδευτικό. Ασφαλώς έχετε δίκιο και η τεράστια πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μας αυτή τη ποιότητα είναι. Τώρα, εάν σε αυτή την μεμονωμένη περίπτωση ευτυχώς υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές απαράδεκτες, ακριβώς θα πρέπει, όπως είπα πριν, να γίνουν ενέργειες όλες που πρέπει να γίνουν από πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαραλάμπους. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν,